Φίλες και φίλοι μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε ένα Σάββατο ακόμα στην εκπομπή «Ταξιδεύοντας με τις τέχνες», για να διασκεδάσουμε μαζί και να ακούσουμε έναν πολύ αγαπημένο ερμηνευτή. Στον ήχο σήμερα είναι η Άννα Μαρία Νικολαίδου, και να υπενθυμίσω την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, είναι studio@ngradio.gr για τα μηνύματά σας. Από ό,τι καταλάβατε από αυτό το πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που το σιγοτραγουδάμε όλοι κάθε μέρα, σήμερα φιλοξενούμε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον αγαπημένο μας Γεράσιμο Ανδρεάτο. Γεράσιμε, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε και είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ να τα πούμε. Και εμάς είναι χαρά και τιμή, γιατί έχεις να μας πεις πάρα πολλά πράγματα. Έχω αυτό τον καιρό, έχω ωραία. Να ξεκινήσουμε από τον τελευταίο σου δίσκο, που είναι μια εξαιρετική δουλειά, και μετά θα πάμε προς τα πίσω. Συνήθως ξεκινάω την κουβέντα με το παρελθόν για να φτάσουμε στο παρόν, αλλά θα προτιμούσα να πούμε γιατί είναι πραγματικά αξίζει. Όπως θέλεις. Είναι, να, όσοι έχουν και εικόνα μπορούν να δουν εδώ. Το εξώφυλλο του δίσκου. Είμαστε στο εξώφυλλο μαζί με τον Σταμάτη Χατζευσταθίου, ναι, τον άνθρωπο που έχει γράψει όλες τις μουσικές και όλους τους στίχους στα 12, στα 10, συγγνώμη, τραγούδια αυτά, που είναι όλα πολύ καινούρια και έχουν το γενικό τίτλο «Κύστερα έρχεται η αγάπη». Πολύ ωραίο τίτλο. Και έχουμε πολλές ευχάριστες εκπλήξεις στο δίσκο, πολύ σημαντικοί άνθρωποι και φίλοι μας έκαναν την τιμή και μας έδωσαν πολύ μεγάλη χαρά να έρθουν να βοηθήσουν και αυτοί με τη φωνή τους και με την παρουσία τους την προσπάθεια που κάναμε με το Σταμάτη. Πολύ ωραία. Για πες μας, ποια ονόματα συμμετέχουν στο δίσκο? Λοιπόν, στο ομότιτλο τραγούδι «Και ύστερα έρχεται η αγάπη» κάνουν χοροδία οι εξής πολύ πολύ σημαντικοί και αγαπημένοι φίλοι μου. Είναι ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιάννης Κότσιρας, η Γιώτα Νέγκα, ο Απόστολος Ρίζος και ο Σταμάτης ο Χατζευσταθίου. Μπορούμε, αν θέλετε, να ξεκινήσουμε με αυτό, μια και είμαστε εδώ. Να ξεκινήσουμε, να τα ακούσουμε. Είναι και το τραγούδι που, αν θέλετε, ήταν, ας πούμε, πώς να το πω έτσι, το νέκταρ της συνεργασίας μαζί με το Σταμάτη, γιατί βρεθήκαμε, αν και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πριν, μέσω του κοινού μας φίλου του Παντελή Θαλασσινού, ο οποίος ήταν και αυτός που μας έσμιξε για τελευταία φορά στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, πέρυσι το καλοκαίρι. Και εκεί λοιπόν έτσι νιώσαμε, ας πούμε, μια επιθυμία να βρεθούμε μαζί, να συζητήσουμε και να συνεργαστείτε. Και κατόπιν της συζήτησης ήρθε και η επιθυμία για συνεργασία. Μου είπε λοιπόν ο Σταμάτης ότι με βλέπει πολύ φρέσκο και ανανεωμένο, έτσι μου είχε πει, και ότι ενώ έχω πει πάρα πολύ σημαντικά τραγούδια, είναι όλα, και καλώς είναι, σοβαρά. Και θα ήθελε να με δει σε κάτι έτσι όπως με βλέπει, δηλαδή και εκτός σκηνής, χαρούμενο, με χιούμορ πολύ, να σπάμε πλάκα, και του εκμυστηρεύτηκα και εγώ σε διάφορα δικά μου πράγματα, ας πούμε, για καταστάσεις που έχω περάσει και έχω ξεπεράσει. Και αυτός τα μάζεψε όλα αυτά που του είπα και τα έκανε αυτό το τραγούδι, που αν προσέξει κανείς τους στίχους και τη μουσική βέβαια, που δίνει έτσι ένα χαρούμενο και ανάλαφρο χρώμα, θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα περί της συζήτησης που λέγαμε. Ανυπομονώ να τα ακούσουμε. Άννα Μαρία, μπορούμε να τα ακούσουμε? Είναι που η ζωή ρίχνει ένα φίλι και μετά γελάει κρυμμένη. Είναι ένα παιδί που δεν έχει δει σε ποιο βάζο είναι το μέλι. Πάρα πολύ ωραίο και φάτο. Χαίρομαι που σου αρέσει. Ναι, πάρα πολύ ωραίο και η χοροδία καταπληκτική και είναι πραγματικά μια έκπληξη. Είναι δεσμετική, ήρθαν τα παιδιά, το έχουμε γυρίσει και κλιπάκι, βίντεο κλιπ. Υπάρχει κιόλας, αν το ψάξει κανείς στο YouTube θα το βρει. Α, υπάρχει. Ναι, ναι, υπάρχει, υπάρχει και φαίνεται και η χοροδία μέσα, τα παιδιά που το έχει παρουσιάσει ήδη σε κάποια μέρη της Ελλάδας. Ναι, 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 ναι. Για πες μου, ναι, 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 για την ανταπόκριση που είχε. Λοιπόν, θα πω κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ ξεκίνησα. Έχω λαϊκή ψυχή, θεωρούμε λαϊκός τραγουδιστής από πολλούς. Παίζω και μπουζούκι,
Μάλιστα στο κομμάτι που ακούσαμε έχω παίξει εγώ τον μπουζούκι. Στα υπόλοιπα παίζει ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Θα αναφέρω και τους μουσικούς αργότερα. Ταυτόχρονα όμως ξεκίνησα και σαν έντεχνος, αν θεωρείται δόκιμη η ορολογία αυτή. Ναι, γιατί δηλαδή, λίγο έχει παραχρησιμοποιηθεί. Κάποια τραγούδια, ναι, που δεν είναι ας πούμε κατεξοχήν λαϊκά, δηλαδή χασάπικα, ζεμπέκικα έτσι και στα χρώματα τα παλιά. Μάλιστα. Όπως είναι ας πούμε το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, το σκάκι, κάποια τραγούδια τέτοια. Ή τα προφυρά καμπάκια με τον Πέτρο Ταμπούρη και τον Θοδωρή Γκόνη που είχαμε κάνει. Και είχα μια διπλή ιδιότητα έτσι ως ερμηνευτής. Εγώ βέβαια δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ότι είμαι ένας Έλληνας τραγουδιστής που. Ό,τι σου αρέσει ό,τι και ό,τι σε εμπνέει. Και μου λέει κάτι και μπορώ να το τραγουδήσω, το τραγουδάω. Λοιπόν, κατά καιρούς έχω κάνει και συνεργασία με τον Κορακάκη και έχω δώσει ιδιαίτερο βάρος στο λαϊκό τραγούδι. Και έχω κάνει και σεζόν σε λαϊκά μαγαζιά και με φωνάζουν σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Τα καλοκαίρια κυρίως που κάνουμε συναυλίες και τους κάνω βραδιές λαϊκές. Καθαρόεμες λαϊκές. Καθαρόεμες λαϊκές βραδιές. Βλέπε πανηγύρι, αλλά με τη δική μας την αισθητική και το γούστο. Ναι, ναι. Μέχρι και δημοτικά, ας πούμε, λέμε και τα λοιπά. Εκεί όπου υπάρχει λόγος να το κάνω και όταν θέλω να το κάνω. Γιατί όταν απευθύνομαι, ξέρω σε ανθρώπους που το ζητάνε και ξέρουν τι θέλουν από μένα. Δεν περιμένουν, ξέρω εγώ, να ακούσουν κάτι άλλο και πάω εγώ και τους ξενίζω. Αλλά όταν θέλουν ας πούμε, κάτι από μένα, έχει τύχει πολλές φορές. Φέρνω μαζί μου, παίρνω και μουσικούς με παραδοσιακά δημοτικά όργανα και λέμε πολύ ωραία παραδοσιακά τραγούδια επίσης και λαϊκά. Φέτος λοιπόν που κυκλοφόρησα αυτή τη δουλειά, ήθελα πολύ να την παρουσιάζω. Πήγαινα σε μουσικές σκηνές, την παρουσίαζα, αλλά η πρόκληση λοιπόν ήταν όταν σε δύο μέρη στο Πέτα της Άρτας και στην Καψοράχη στο Αγρίνιο, σε μια λίμνη εκεί πέρα που υπάρχει η Τριχονίδα, μου ζητήθηκε να τους κάνω δύο λαϊκές βραδιές. Στο Πέτα ήταν στην πλατεία του χωριού και στο άλλο ήταν σε ένα μεγάλο μέρος εκεί δίπλα στη λίμνη που έρχονται, πίνουν, τρώνε, χορεύουν κλπ. Τόλμησα λοιπόν και παρουσίασα το πρώτο μέρος μαζί με τον Σταμάτη Χατζηφσταθίου και τους συνεργάτες μου και παρουσιάσαμε το πρώτο μέρος που παρουσιάζω δηλαδή και σε μουσικές σκηνές με τα τραγούδια του δίσκου και άλλα συναφή. Τραγουδάμε δηλαδή τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, σαν τον Άμπλετ της Ελλήνης ας πούμε. Τραγουδάμε τις Μέλισσες του Γιώργου Καζαντζή, τραγουδάμε το Ζερβουδάκι, τραγούδια, τραγουδάμε γενικά ας πούμε τραγούδια που θα μπορούσε κανείς να πει ότι ανήκουν στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού. Και πώς τα δέχτηκε ο κόσμος? Και λοιπόν αυτή ήταν η πολύ μεγάλη μου έκπληξη. Στο τέλος, αφού τους γλεντήσαμε, παίξαμε και λαϊκά και χορέψαν και κάναμε πολύ μεγάλο πρόγραμμα και ευχαριστήθηκε ο κόσμος πολύ, ήρθαν όλοι και μας είπαν ιδιαίτερα μας άρεσε το πρώτο πρόγραμμα, μας άρεσε πιο πολύ. Αλήθεια. Δεν μπορείς να φανταστείς, ναι, γιατί φοβόμουν να μην φάω και ξύλο. Ξέρεις πώς γίνεται. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Άμα ρωτήσεις συναδέλφους μου, θα σου πούνε έτσι που πάνε ανυποψίαστοι ας πούμε, κάπου να παίξουν τα τραγούδια τους και οι άλλοι ζητάνε γλέντι και τα λοιπά και γίνονται παρεξηγήσεις μέχρι και στα χέρια έχουν έρθει πολλές φορές. Και είδα λοιπόν με πολύ μεγάλη μου έκπληξη ότι τους άρεσε ακόμα περισσότερο το πρώτο μέρος με τα καινούργια τραγούδια και ήρθαν και μου το είπανε. Αυτό λοιπόν για μένα. Ξέρεις τι σημαντική πληροφορία είναι? Μου λύνει τα χέρια, μου ανοίγει την ψυχή, την καρδιά και με κάνει επιτέλους να ακουμπήσω σε όλα αυτά που τόσα χρόνια παλεύω και επιχειρώ και σαν να ένωσα δύο διαφορετικούς εαυτούς μου που ο κόσμος δεν είχε σώνει και καλά αποδεχτεί μαζί. Κάποιοι θέλαν τον έντεχνο εαυτό μου και κάποιοι το λαϊκό. Κατάφερα λοιπόν μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα παντρέψεις. Ναι, και επιμένοντας και στις δύο πλευρές με συνέπεια να τα ταιριάξω και να καταφέρω αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, ας πούμε, εγώ το θεωρώ μεγάλο κατόρθωμα. Να μπορώ δηλαδή. Είναι κατόρθωμα. Σε ένα πρόγραμμα να τραγουδάω, ας πούμε, το σκάκι μαζί με τις Βεργούλες, ας πούμε. Και το. Ξέρω εγώ το Σίγησα που θα ακούσουμε μετά μαζί με Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου ή μαζί με ξέρω εγώ Όσο με μαλώνεις και Όσο με πικραίνεις ας πούμε του Τσέν. Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι και στον κόσμο πρέπει να δείχνεις, ας πούμε άμα δεν το δώσεις αυτό πώς θα το εισπράξει ο άλλος? Μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητικοί, αλλά θα υπάρχουν σίγουρα. Εντάξει, αλλά ξέρεις τι, ζούμε σε έναν κόσμο τώρα που όλα είναι λίγο πολύ ισοπεδωμένα και η διαφήμιση έχει τον πρώτο λόγο και
ξέρεις, λειτουργεί, ας πούμε, η τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης και τα ραδιόφωνα σαν να δίνουν έτοιμη μασημένη τροφή στον κόσμο και ο κόσμος βαριέται πια να κάτσει να ψάξει, να ακούσει, να κρίνει αν θέλεις. Και ό,τι ακούει πιο πολύ εκεί πέρα πάει και ακολουθεί. Αυτό δεν μου αρέσει εμένα και μου δυσκολεύει και τη ζωή πάρα πολύ. Κατάφερα όμως τελικά, έτσι με την επιμονή και τη συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια και με την αγάπη βέβαια του κόσμου που θα την έβαζα πρώτη απ' όλα. Σε αγαπάει ο κόσμος και σε αγαπάνε πολύ και οι συνάδελφοί σου. Μπορεί να μην με ξέρουν όλοι πια, μπορεί να μην με αγαπάνε όλοι, αλλά υπάρχει ένας κόσμος που με αγαπάει και με σέβεται και θέλω, αισθάνομαι πάντα την ανάγκη να τον τιμάς, ανταποδώσω την αγάπη μου, την ευγνωμοσύνη μου και το ευχαριστώ μου. Να ακούσουμε και κάτι άλλο από το καινούριο σου δίσκο. Να ακούσουμε το κομμάτι «Σίγησα» που μας έχει κάνει την τιμή ο Θάνος Μικρούτσικος να το τραγουδήσει μαζί μας και η χοροδία «Εικόν Άνιμα». Τραγουδάς μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ναι, το πρότεινα και με πολύ άμεσο τρόπο και ενθουσιασμό δέχτηκε και ήρθε και το τραγούδισε μοναδικά, όπως μόνο ένας τόσο σημαντικός δημιουργός μπορεί να κάνει και μας έδωσε κύρος και βαρύτητα που όχι ότι δεν την έχει από μόνη της το τραγούδι, αλλά θα ακούσετε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Να τα ακούσουμε λοιπόν. Κοντά σας ξανά φίλοι μου και φίλες μου με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε μόλις με τον τίτλο «Σίγησα». Σίγησα. Να πούμε ότι σε όλα τα τραγούδια τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Σταμάτης Χατζηευσταθίου. Εδώ ακούστηκε μαζί μου ο Θάνος Μικρούτσικος, ακούστηκε η παιδική χοροδία «Κον Άνιμα» υπό τη διεύθυνση της Ιουλίας Τζανετουλάκου. Και να αναφέρουμε και τους μουσικούς. Ναι, βέβαια. Τώρα, μια και εδώ ακούστηκε η ορχήστρα έτσι σε πλήρη ανάπτυξη. Ενορχιστρώσεις έχει κάνει ο πιανίστας που έχει παίξει και πιάνο ο Σωτήρης Λεμονίδης. Κιθάρα παίζει ο Δημήτρης Μπαρμπαγάλας. Μπάσο παίζει ο Δημήτρης Οντούτσουλης. Τύμπανα παίζει ο Νίκος Κασαβέτης. Ακορντεόν έχει παίξει ο Θάνος Σταυρίδης. Βιολί έχει παίξει ο Κυριάκος Κουβέντας και ο Δημήτρης Γάσιας. Τρομπέτα έχει παίξει ο Νίκος Χατζικαλέας. Μπουζούκι έχει παίξει ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Μαντολίνα έχει παίξει ο Γιάννης ο Κατσιαφλιάκας. Και νομίζω ότι τους είπα όλους, δεν πρέπει να ξέχασα κανέναν. Εμείς πάντως, Γεράσιμε, το δίσκο σου θα το παίζουμε συχνά γιατί είναι από τους ωραιότερους που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Τιμή μου. Να πούμε ότι η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Subway από το Βαγγέλη το Σαπουνά. Και μας στάθηκε πάρα πολύ ο Βαγγέλης ο Σαπουνάς. Μας βοήθησε δηλαδή, μας στήριξε πολύ. Ήταν μια δουλειά που κάναμε μόνοι μας. Επίσης να ευχαριστήσω και τον Άγγελο Σφακενάκη που έχει την εταιρεία Μικρός Ήρος και την κυκλοφόρησε, ο οποίος και αυτός είναι δίπλα μας και έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε χαρούμενοι για όλα αυτά τα τραγούδια που βγάλαμε στο 2015, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ήδη για τη δισκογραφία οι δυσκολίες έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν και σήμερα είναι στο χειρότερο σημείο. Εμείς βλέπουμε ένα φως και μια ελπίδα. Και ας μην τα μεταφράζουμε όλα σε χρήματα και σε πωλήσεις, γιατί αυτό ήταν κάτι που μας οδήγησε εδώ. Όταν, ας πούμε, οι νόμοι της αγοράς μπήκανε και στην τέχνη και βλέπαμε κάθε Κυριακή στην ελευθεροτυπία τότε τις πωλήσεις και ο καθένας, ας πούμε, αισθανόταν τόσο πιο μάγκας όσο πιο μεγάλες ήταν οι πωλήσεις του, αυτό εγώ είχα καταλάβει από τότε ότι είναι η καταστροφή της δισκογραφίας και της τέχνης γενικότερα και μας έφερε εδώ που είμαστε. Στην απαξίωση της δισκογραφίας και του CD ως είδος. Τέλος πάντων όμως ελπίζουμε στην επικοινωνία μέσω των μέσων που μας παρέχετε και εσείς αυτή τη δυνατότητα. Με πολύ αγάπη και πολύ χαρά το ελπίζουμε κάνω. Στην κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Ελπίζουμε στη μετάδοση και στην παρέα, όπου εκεί είναι που τα τραγούδια παίρνουν την πραγματική τους διάσταση και φουντώνουν αν είναι για να φουντώσουν. Και είμαστε χαρούμενοι λοιπόν με αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει, την οποία φροντίζουμε να παρουσιάζουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη μπορούμε. Για το μέλλον έχουμε σχέδια να πάμε στην
περιφέρεια την ελληνική σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη μπορούμε και θα έχουμε, έχουμε προγραμματίσει και κάποιες εμφανίσεις στην Αθήνα στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο, στο Upstage. Από πότε? Από τα μέσα Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Και για τη συνέχεια. Ναι. Όσο αντέχουμε, όσο μπορούμε ας πούμε, να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα και όσο ο κόσμος μας δείχνει την αγάπη του, εμείς θα είμαστε εκεί να παρουσιάζουμε τα τραγούδια αυτά. Θέλω να μου πεις τώρα, πριν ακούσουμε και άλλα τραγούδια από το καινούριο σου δίσκο, θέλω να μου πεις λίγο και για τις συνεργασίες σου που είχες μια πολύ καλή συνεργασία με τον Βαγγέλη Κορακάκη. Στο Βαγγέλη Κορακάκη χρωστάω πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε σχεδόν μαζί. Ο πρώτος προσωπικός μου δίσκος αλλά και η πρώτη μου εμφάνιση στη δισκογραφία ήταν με τον Βαγγέλη τον Κορακάκη. Το πικρό φιλί ήταν ο τίτλος του πρώτου δίσκου. Εκεί μάλιστα συμπεριλαμβάνεται και η σκέψη τρελής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Έγινε έτσι. Πολύ. Αρκετά γνωστό το τραγούδι μας αυτό. Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν στο δίσκο Λαύριο του Βαγγέλη Κορακάκη, όπου είχε ακουστεί ο κουρασμένος δρόμος μου, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Βαγγέλη. Και ταυτόχρονα στο δίσκο Τα Πορφυρά Καμπάγια του Πέτρου Ταμπούρη και σε μουσική του Πέτρου Ταμπούρη και στίχους στο Δωρηγκόνη. Και εκεί είχαν ακουστεί κάποια τραγούδια. Τον Παπουτσιόνι Σκόνη, να σας θυμίσω ένα τραγούδι που είχε απασχολήσει τότε τα ραδιόφωνα για ένα διάστημα. Με το Βαγγέλη μας συνδέει και βαθύτατη φιλία, μας συνδέει η αγάπη για το λαϊκό τραγούδι. Είχε έρθει εδώ, σε διακόπτω, συγγνώμη, είχε έρθει περίπου πριν 1,5 χρόνο. Και θα ξανάρθει τώρα, μου είπε, μέσα στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ο Βαγγέλης έχει ετοιμάσει ένα δίσκο τώρα. Δεν θα μαρτυρήσω τι είναι, γιατί μπορεί ας πούμε, να είναι έκπληξη. Εγώ τον έχω ακούσει όμως στο σπίτι του και σας εξομολογούμε ότι με πιάσαν τα κλάματα. Δεν θα πω με ποιους και τι και αυτό, αλλά αυτό που άκουσα με συγκλώνησε βαθύτατα και περιμένω, τον παίρνω τηλέφωνο συνέχεια, του λέω πότε θα βγει και πότε θα βγει. Έχει μια βαθιά καθαρή λαϊκή φλέβα ο Βαγγέλης. Ναι, την έχει ο Βαγγέλης, είναι πολύ γνήσιος δημιουργός, ναι, κάτι πολύ που λείπει, ναι. Λείπει πολύ. Όμως έχει το κοινό του, έχει τον κόσμο που τον αγαπάει και που τον ακολουθεί και αισθάνομαι πολύ μεγάλη σιγουριά και ασφάλεια όσο υπάρχει ο Βαγγέλης Κορακάκης ανάμεσά μας και γράφει αυτά τα υπέροχα τραγούδια, τα οποία δεν είναι ότι έχουν μόνο το χρώμα των παλιών τραγουδιών, την καθαρότητα της γραφής και στιχουργικά. Καταρχήν ο Βαγγέλης είναι από τους λίγους που γράφει και το στίχο και τη μουσική. Ναι, ναι, ακόμα ναι. Και πολύ μεγάλη δημιουργία έγραφαν μόνο τη μουσική ή μόνο το στίχο. Λίγοι έγραφαν και τα δύο μαζί ταυτόχρονα, όπως ας πούμε ο Άκης Πάνου, ο Γιώργος Μητσάκης, ναι. Και άλλοι, αλλά λίγοι, όχι πολλοί. Λίγοι, ναι. Ο Βαγγέλης έχει αυτό το χάρισμα. Ο Βαγγέλης, αυτό που με συγκλονίζει στα τραγούδια του είναι ότι όλα τα τραγούδια μαρτυρούν ένα βαθύ ήθος, μια ηθική. Είναι σαν εξομολογήσεις και σαν προσευχές. Αυτό το πράγμα λοιπόν το αναγνωρίζω και το λατρεύω στα τραγούδια του Βαγγέλη. Όλα του. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μιλάει για κάτι περίεργο, γκρίζο, σκοτεινό, κάτι αμαρτωλό. Αυτό όπως λες. Είναι πεντακάθαρα. Είναι πεντακάθαρα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ. Το Φθινόπωρο δηλαδή είναι και αυτό από τα λαϊκά αριστουργήματα. Βέβαια, νομίζω. Μπορεί να έχουν ένα παράπονο. Αλλά είναι απόλυτα δικαιολογημένο το παράπονο. Είδες πόσα πράγματα λέμε, πόσα πράγματα μας λείπουν. Ο Βαγγέλης μιλάει για αυτά τα πράγματα που μας λείπουν, που τα έχουμε στερηθεί και που τόσο πολύ τα λαχταράμε και τα δικαιούμαστε. Αυτό. Να ακούσουμε κάτι ακόμα από τον καινούριο δίσκο. Θα έλεγα να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι στη σειρά, που είναι το Μην Τολμήσεις, ένα ντουέτο μαζί με τη Γιώτα την Έγκα, την εξαιρετική μου φίλη που την αγαπώ πάρα πολύ και τη θαυμάζω. Ένα τραγούδι που δείχνει, ας πούμε, έτσι, να έχει ήδη αγαπηθεί. Θα τα ακούσουμε. Μην τολμήσεις να ξεχάσεις, μην τολμήσεις να κοιτάξεις, μην τολμήσεις να θυμάσαι όσα έχω. Λοιπόν, Γιώτα Νέγκα, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώτα Νέγκα, στο τραγούδι «Μην τολμήσεις» του... Του Σταμάτη Χατζηευσταθίου. Του Σταμάτη Χατζηευσταθίου. Που είναι μέσα στο δίσκο μας και ύστερα έρχεται η αγάπη. Μιλάμε πάντα για τον καινούριο δίσκο του Γεράσιμου Ανδρεάτου που έχει πραγματικά τραγούδια αποκαλύψεις και παίζονται. Τώρα αυτά τα έχω ακούσει πολύ συχνά και στη Μέντα και στο Μελωδία. Ναι, 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 ναι. Χαίρομαι γιατί πράγματι μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, που είχα κάνει μια δουλειά, θυμάμαι πριν 6-7 χρόνια. Και με φωνάξανε στο δεύτερο πρόγραμμα, στα πλαίσια κάποια σειράς εκπομπών που είχαν, ότι δεν θυμάμαι το,
τον τίτλο της εκπομπής, αλλά η εκπομπή ήταν ότι ο καλλιτέχνης μόνος του κάνει παρουσίαση του δίσκου του. Λοιπόν, πήγα μια φορά, έκανα μόνος μου την παρουσίαση του δίσκου, είμαι και μόνος μου τα άκουγα μετά, κανένας άλλος το ξανά. Έπρεπε να το καταλάβω από την πρώτη στιγμή, από την παγίδα που μου στήσα. Λάκα κάνω τώρα, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, δεν είναι εύκολο πια, ας πούμε, να απασχολείς τα ραδιόφωνα. Θέλουν, ξέρεις, τους ενοχλεί, ξέρω αν έχουν μπουζούκια τα τραγούδια μέσα, τους ενοχλούν διάφορα. Πάρα. Γιατί το μπουζούκι είναι αγαπημένο. Εντάξει, και εμένα αγαπημένο μου είναι, αλλά πήγαινε ρώτα. Άστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να μην κάνω μια δουλειά αυτή την οποία την αγαπάμε, μας αρέσει. Έχει ένα σύγχρονο ύφος, αλλά αυτό ήταν λόγω ανάγκης του δημιουργού. Και όχι, δεν το κάναμε δηλαδή κατά παραγγελία. Και φαίνεται αυτό γιατί τα τραγούδια είναι πολύ αληθινά. Είναι. Και μου είπες τώρα ότι μας περιμένει άλλη μια έκπληξη με ένα τραγούδι που λέγεται... Τα μικρόβια. Μικρόβια, τα μικρόβια. Ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Σταμάτη, αλλά όμως που αγγίζει και εμένα, αλλά φαντάζομαι και τους περισσότερους καλλιτέχνες. Λοιπόν, και προτείνω να ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι για να πάμε στα πιο παλιά σου. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται «Με τη φωνή στη θέση» και είναι ένας διάλογος μεταξύ εμένα και του Σταμάτη Χατζηφσαθίου, του δημιουργού και του ερμηνευτή, δύο φίλων, δύο ανθρώπων που γενικά συζητάνε πράγματα, ας πούμε, που τους απασχολούν στο σήμερα. Να τα ακούσουμε. Κι αν θέλει θα μπορέσει, κι αν θέλει θα μπορέσει. Πάντα μαζί με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, στα καινούργια τραγούδια του. Γεράσιμε, συγχαρητήρια, εύχομαι... Καλό ταξίδι στο δίσκο, καλή ευχαριστώ επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που σου αρέσουν. Εδώ ακούσαμε και το δημιουργό, το Σταμάτη Χατζηφσαθίου. Δένετε πάρα πολύ ωραία μαζί. Με το Σταμάτη άλλωστε έχουμε φτιάξει και σχήμα από πέρυσι και κάνουμε κοινές εμφανίσεις συνέχεια. Τώρα στο σχήμα ήρθε και προσθέθηκε και μια εξαιρετική τραγουδίστρια, η Ευτυχία Μητρίτσα, η οποία και αυτή έχει ένα καινούριο δίσκο, του Κώστα Μπουντούρη και λέγεται «Το Σωσίβιο». Μια πολύ καινούργια δουλειά, ακούστε την... Αν την ακούσουμε με χαρά. Έχει πολύ ενδιαφέρον και είμαστε μαζί και κάνουμε πολύ ωραία παρέα. Θα μας ενημερώνεις φαντάζομαι για τις εμφανίσεις σας. Ναι, και θα τα στέλνω ηλεκτρονικά εδώ πέρα να έχετε γνώση. Εντάξει. Προτείνω να ακούσουμε τώρα μια μεγάλη επιτυχία του Βαγγέλη του Κορακάκη που την ερμήνευσες μοναδικά. Και την αγαπά πάρα πολύ ο κόσμος και τη χορεύει με πολύ μεράκι. Το φθινόπωρο. Πρώτο φθινόπωρο. Το πρώτο φθινόπωρο. Μη ξαναρθεί. Ένας τελείως διαφορετικός Γεράσιμος Ανδρεάτος, λαϊκός, με εξίσου καταπληκτική ερμηνεία, σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Βαγγέλη Κορακάκη, το πρώτο φθινόπωρο. Ένα σπουδαίο τραγούδι πραγματικά. Σπουδαίο τραγούδι και το ερμήνευσες πάρα πολύ ωραία. Αλλά τώρα μου είπες ότι θες να ακούσουμε κάτι ξεχωριστό. Ναι, από το δίσκο «Τα Πορφυρά Καμπάγια» του Πέτρου Ταμπούρη και του Θοδωρή Γκόνη, το τραγούδι των Παπουτσιών Ισκόνη, που ήταν μαζί με το Λάβριο του Βαγγέλη Κορακάκη, οι πρώτες μου εμφανίσεις στη δισκογραφία και στο ραδιόφωνο. Να τα ακούσουμε, Γεράσιμε. Τα Πορφυρά Καμπάγια λοιπόν, Γεράσιμε, και να πούμε στους ακροατές που ίσως δεν ξέρουν τι είναι τα καμπάγια, είναι τα σανδάλια που φορούσαν οι αυτοκράτορες, ναι, στο Βυζάντιο, ναι, ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Έτσι λεγόταν ο δίσκος και το τραγούδι «Τον Παπουτσιών Ισκόνη». «Τον Παπουτσιών Ισκόνη». Ήταν ένα ξεχωριστό τραγούδι που τα ακούγαμε πολύ παλιά, τώρα έχουν καιρό να το παίξουν στο ραδιόφωνο. Εντάξει, εντάξει. Ανανεώνονται τα πράγματα. Ναι, 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 ναι. Ευτυχώς έχουμε καινούργια τραγούδια να... Έχουμε καινούργια τραγούδια. Να παρουσιάσουμε και έτσι... Πάντως αξίζουν, ξέρεις, κάθε τόσο να παρουσιάζονται και τα παλιά, γιατί οπωσδήποτε κρατάνε, ξέρεις, το δέντρο όρθιο. Να σου πω κάτι, βλέποντας τώρα έτσι πίσω, που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την πρώτη μου εμφάνιση στη δισκογραφία, καμαρώνω πάρα πολύ για τα τραγούδια που έχω τραγουδήσει. Είναι και όλα, με το δίκιο σου. Είναι όλα ένα και ένα. Έτσι όπως έλεγα για τα τραγούδια του Κορακάκη, ας πούμε, που αν τα συλλέξεις όλα μαζί, φτιάχνεις, ας πούμε, ένα δίσκο πολύτιμο με
μέσα με πολύτιμα πετράδια. Έτσι βλέπω και εγώ τα τραγούδια που έχω τραγουδήσει. Είναι ένα και ένα. Είναι. Με εξαίρεση ένα-δύο τραγούδια, ας πούμε, που ήταν έτσι κάποιες περιστασιακές στιγμές. Και σου εύχομαι πάντα. Και να δεν είναι, είναι παραπάνω. Διαλεγμένα. Δηλαδή. Είναι τα τραγούδια πάρα πολύ ωραία. Τα σκέφτομαι και καμαρώνω. Καλά κάνεις. Και μπράβο σου που το λες, γιατί αυτό εισπράττουμε κι εμείς. Να ακούσουμε τώρα κάτι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα καινούργια μας, ναι, του Σταμάτη Χατζευσαθίου, το «Μαύρο κρασί». Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Να ακούσουμε το «Μαύρο κρασί». Γεράσιμος Ανδρεάτος λοιπόν μας κέρασε «Μαύρο κρασί» με πολύ ωραία ερμηνεία. Συγχαρητήρια Γεράσιμε. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώτα μου, να είσαι καλά. Να ευχαριστήσω και την Άννα Μαρία που μας βοηθάει τόσο πολύ εδώ και χωρίς αυτήν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Να πούμε όμως δυστυχώς ότι πέρασε η ώρα και θα πιστεύω ότι κάποια άλλη στιγμή που θα είναι κοντινή θα κάνουμε και άλλη μία εκπομπή. Να μας πεις περισσότερα και για τα παλιά σου τραγούδια και για τις συνεργασίες σου. Θα το χαιρόμουν ιδιαίτερα. Απλώς αυτό που θα ήθελα οπωσδήποτε να πω είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που είναι αρκετά πια και τόσες πολλές συνεργασίες και δισκογραφικές αλλά και πάνω στη σκηνή, αυτό που περισσότερο απ' όλα μου έχει μείνει και με έχει κάνει πολύ πολύ πλουσιότερο άνθρωπο είναι οι άνθρωποι που συνάντησα. Οι αγαπημένοι μου φίλοι, συνάδελφοι. Έκανες καλές φιλίες μέσα στον πάρα κόσμο. Πολύ καλές φιλίες και πήρα τόσα πολλά πράγματα, τόσα πολλά δώρα ανεκτήμητα από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αισθάνεσαι ψυχικά πλούσιο. Πολύ, πολύ, τους είμαι απέραντα ευγνώμων. Ένα σωρό ανθρώπους, είτε που τους γνώρισα στην πορεία, είτε άλλοι που τους ήξερα από νεαρός και τους θαύμαζα και τους καμάρωνα και κάναν λαμπρή καριέρα ήδη από, πριν από μένα, ας πούμε, και βρέθηκα μαζί τους και δεν το πίστευα. Τσιμπούσα τον εαυτό μου να δω αν είναι αλήθεια, ας πούμε, αυτό ή ένα όνειρο. Αυτό λοιπόν και οι άνθρωποι που έχουν μοιραστεί μαζί μας στις στιγμές αυτές, το κοινό δηλαδή, οι άνθρωποι που μας έχουν δείξει την αγάπη τους, αυτό με έχει γεμίσει και ήδη θεωρώ τον εαυτό μου πλήρη όσον αφορά τη ζωή μου. Δηλαδή δεν νομίζω, δεν περιμένω κάτι άλλο. Δεν θεωρώ ότι μου χρωστάει κανείς τίποτα, ούτε η ζωή μου χρωστάει. Ίσα-ίσα έχω πάρει τόση ευλογία που είναι για 5 ζωές. Αυτό ήθελα να το πω. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό, πραγματικά, και το δείχνει και η όψη σου αυτό, το ότι είσαι χαρούμενος. Όντως, όποιον και να θυμηθώ, δηλαδή, συγκινούμε. Να σου πω, Γεράσιμε, θέλουμε να μας ενημερώνεις για τις εμφανίσεις σου. Εντάξει. Για να ενημερώνουμε και εμείς. Βέβαια, και όποιος μπήκε στο Facebook, στη σελίδα μου, ή στη σελίδα μου στο ίντερνετ, gerasimosandreatos.gr, μπορεί να βρει, ας πούμε, όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά είναι καλό να έχουμε και μια ιδιαίτερη Βεβαίως. Επαφή και σχέση μεταξύ μας. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Εμείς... Γιατί η βοήθειά σας είναι ανεκτήμητη. Εσείς έχετε πάρα πολύ κόσμο που σας ακούει, που περιμένει από εσάς να πληροφορηθεί για πάρα πολλά πράγματα. Γιατί να μείνουμε κι εγώ ένας από όλους αυτούς. Να είσαι, μου κάνει εντύπωση και η ειλικρίνειά σου και η έτσι ακτινοβολής μια καλοσύνη και αυτό που λες, δηλαδή δεν το λέω, ξέρεις, σαν κοπλιμέντο, αλλά αυτό που λες, η πληρότητα που ένιωσες με τους ανθρώπους και τη μουσική, αντανακλά. Ναι. Και σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να ξαναμιλήσουμε. Ευχόμαστε καλό ταξίδι στο καινούριο σου δίσκο. Καλές εμπνεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα δουλειές. Και για τη φιλοξενία και για την αγάπη σας, την καλή σας τη διάθεση, το χρόνο που μου αφιερώσατε, να είστε καλά. Και να τελειώσουμε με ποιο τραγούδι. Να τελειώσουμε με το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη, το Σκάκι, έτσι όπως το μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου για τη σειρά Λόγω Τιμής, όπως ξεκινήσαμε και την εκπομπή. Και θεωρώ ίσως, ας πούμε, τη μεγαλύτερη στιγμή μέχρι τώρα στην καλλιτεχνική μου πορεία, το τραγούδι αυτό. Ναι, είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Ευχαριστούμε το Γεράσιμο Ανδρεάτο, την Άννα Μαρία Νικολαίδου και όλους εσάς που μας ακούσατε με πολύ αγάπη. Θα είμαστε μαζί σας το επόμενο Σάββατο. Σας φιλώ, καλό Σαββατοκύριακο.